Παντελή, θεωρώ ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, όχι μόνο δοστικό, αλλά και στα δωδεκάνησα. Και θεωρώ ότι και ο χρόνος σου είναι πολύ καλός για να συμμετέχεις στο πανήλιο πρωτάθλημα όπως είπε και ο προπονητής σου. Είναι φέτος η χρονιά σου ή σιγά σιγά θα έρθουν οι επιτυχίες που επιθυμείς? Είναι και φέτος η χρονιά μας, γιατί τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Παρόλο όλο αυτό που έγινε με τον ιό, και πιστεύω θα τα πάμε πολύ καλά. Σε ποια αγώνισμα θα λάβεις μέρος? Στα 150. Ο χρόνος σου? Είναι 18-20. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός χρόνος για την ηλικία σου, έτσι K16 που αγωνίζεσαι. Ναι. Θεωρείς ότι με αυτόν τον χρόνο, εκτός από τα δωδεκάνησα, έχεις και μεγάλες ελπίδες και στο εύχομαι ολόψυχα να φτάσεις και σε ένα πανήλιο πρωτάθλημα? Μπορεί. Έχεις δει με τον προπονητή σου, τον κύριο Γιαλίζη, τους χρόνους των άλλων αθλητών, αν και αυτό είναι σχετικό, έτσι, οι χρόνοι των άλλων αθλητών. Βάσει των επιδόσεων, πού θεωρείς ότι υπερτερείς ή υστερείς αντί των συναθλητών σου από τα άλλα μέρη? Δεν ξέρω. Θεωρείς ότι η προπόνηση που γίνεται εδώ στο νησί είναι σημαντική ώστε να σε βοηθήσει να φτάσει ψηλά? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία. Βασιλική, και εσύ μια πολύ γερή αθλήτρια, μια εξαίρετη αθλήτρια του Ιπποκράτη. Μας έχεις εκπροσωπήσει επάξια σε πάρα πολλούς αγώνες. Πολλά μετάλλια φέτος. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Φέτος, K16 δεύτερη χρονιά, θα πάμε στη Ρόδο. Πιστεύω ότι θα μπω στην οκτάδα για το Πανελλήνιο που θα γίνει στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι θα έχω και μετάλλιο. Το κλείσιμο των σταδίων, το υποχρεωτικό κλείσιμο που όλοι μας δυστυχώς δεχτήκαμε αυτό το διάστημα, επηρέασε τις προπονήσεις όχι μόνο σε εσένα, στο συναθλή σου, αλλά και για όλα τα παιδιά που γυμνάζονται στο στάδιο? Νομίζω όχι, γιατί κάποια μα θέλουν να μπορούσαν να κάνουν και στο σπίτι τους προπόνηση. Άλλοι μπορούν να μπορούσαν, οπότε ναι, είναι σχετικό. Σε ποιο αγώνισμα θα λάβεις μέρος? Στα 80. Στα 80 πέρυσι πώς πήγες στην πρώτη χρονιά? Στα Πισάνδρια είχα κάνει 10.84 στους αγώνες. Και αυτή τη στιγμή σε ποιο χρόνο βρίσκεσαι περίπου? Στο 10.30. Θεωρώ ότι το 10.30 είναι ένας χρόνος πολύ ψηλός για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής. Να ελπίζουμε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου φέτος. Ναι. Στο εύχομαι ολόψυχα και να φτάσεις όσο ψηλά γίνεται. Διονυσία, αποτελείς και εσύ μέρος του Ιπποκράτη της ΚΟ, σωματείο του κλασικού αθλητισμού, που καλλιεργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με επιτυχία τον κλασικό αθλητισμό. Θα ήθελα να πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον Στίβο? 3 χρόνια περίπου. Ποιο αγώνισμα είναι αυτό που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον που θα ήθελες να κάνεις? Το πικοντό. Εσύ, Κατερίνα, πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον κλασικό αθλητισμό? Έχω 3 χρόνια. Με τι ασχολείσαι, με ποιο αγώνισμα? Ταχύτητες περισσότερο. Σ' αρέσουν οι ταχύτητες, είναι κάτι που σε ευχαριστεί να τρέχεις έτσι γρήγορα? Ναι. Διονυσία, θα ήθελα να μου πεις, ο κύριος Γιαλίζης καθημερινά σας προπονεί εδώ στο στάδιο. Θεωρείς ότι είναι κουραστικό για μια κοπέλα να έρχεται καθημερινά να γυμνάζεται? Σίγουρα είναι, αλλά άμα θέλεις να πετύχεις ένα στόχο που έχεις, το καταφέρνεις, έτσι. Κατερίνα, σε κουράζει η καθημερινότητα εδώ στο στάδιο ή σε ευχαριστεί? Είναι λιγάκι κουραστικό, γιατί ερχόμαστε κάθε μέρα. Τα μαθήματα, σου στερεί χρόνο από τα μαθήματα ή το συνδυάζεις ώστε να... Τώρα και με τον κορονοϊό δεν ήταν τόσο πολύ... Έτσι δύσκολο, έτσι. Ναι, πιεστικά, αλλά σίγουρα κάποιες φορές... Κουράζει, έτσι. Ναι. Εσύ, σε εμποδίζεις τα μαθήματά σου, σε δυσκολεύει ή το έχεις συνδυάσει τέλεια? Όχι, εντάξει, δεν με δυσκολεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, για τη συνέντευσή σας. Κατερίνα Μαλάκη, μια μεγάλη πρωταθλήτρια. Κατερίνα, σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι. Οι αγώνες K18 θα γίνουν αρχές Ιουλίου. Θα λάβεις μέρος ή έχεις κάποια θέματα, όπως μου είπες προηγουμένως? Δυστυχώς φέτος δεν θα μπορέσω να λάβω μέρος, γιατί η προτεραιότητα έχουν τα αγγλικά, γιατί δίνω proficiency. Αλλά δεν πάβει η προετοιμασία μου και για του χρόνου και συνεχίζουμε δυναμικά. Και σας πρίτη και στο μήκος, είσαι εξαιρετική. Δίπλα σου είναι η κυρία Χατζηνικολάου, παλιά πρωταθλήτρια Ελλάδος στο μήκος, γυμνάστριά σου. Θεωρείς ότι έχεις κερδίσει πολλές εμπειρίες δίπλα της? Φυσικά. Ο λόγος που ξεκίνησα το Στίβο είναι η κυρία Σμαραγδή. Και γενικά όλη η εμψύχωση και η ψυχολογία μου χτίστηκε με βάση αυτή τη γυναίκα. Κατερίνα, σου εύχομαι ολόψυχα να φτάσεις όσο ψηλά γίνεται στον αθλητισμό και στη ζωή γενικά. Ευχαριστώ. Κυρία Χατζηνικολάου, συγχαρητήρια καταρχάς γιατί τα κορίτσια σας είναι εξαιρετικά και τα αγόρια σας εδώ στον Ιπποκράτη. Είστε μια εξαιρετική κυρία του αθλητισμού. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα με τον κορονοϊό, θα μας εμποδίσει να κάνουμε επιδόσεις ή ελπίζετε σε μεγάλες επιτυχίες? Αρχικά θα ήθελα να πω ότι ακούγοντας τέτοια λόγια από
τις αθλήτριές μου. Γιατί εντάξει, από μένα ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά και κορυφώθηκαν με τον κύριο Αποστόλη. Δεν πάβει να με συγκινεί όλη αυτή η κατάσταση. Μου λείπει πάρα πολύ ο Στίβος. Αλλά λόγω του ότι είμαι πρόεδρος δεν μπορώ να είμαι και προπονήτριά τους. Δεν πάβει όμως να είμαι δίπλα τους και να τους στηρίζω. Να σας πω ότι είμαι σίγουρη για τα παιδιά του συλλόγου μου. Είμαι σίγουρη γιατί είναι δίπλα σε έναν πάρα πολύ αξιόλογο προπονητή, τον κύριο Αποστόλη Γιαλίζη. Οι επιδόσεις των παιδιών έχουν ανέβει κατακόρυφα και ευελπιστώ ότι τόσο φέτος όσο και του χρόνου θα έχω παιδιά στα μετάλλια μέσα στο Πανελλήνιο. Και γιατί όχι να έχω παιδιά και στην εθνική ομάδα. Σας το εύχομαι ολόψυχα και πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και το ταλέντο σε αυτά τα παιδιά και η προσπάθεια από το σύλλογό σας. Εγώ, Στέργο, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που μας στηρίζεις όλους τους συλλόγους. Θα ήθελα να πω καλή επιτυχία όχι μόνο στα παιδιά του συλλόγου μου, αλλά σε όλα και στα άλλα τα παιδιά των άλλων συλλόγων. Και από εκεί και πέρα ο καλύτερος ας νικήσει. Πάντα με ευγενή άμυλα και με το εφαγωνίζεστε. Να είμαστε πάνω απ' όλα ενωμένοι και όχι διάσπαρτοι. Γιατί ο αθλητισμός μας ενώνει, δεν μας χωρίζει. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ από καρδιάς για όλα όσα έχεις κάνει για μας.